Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9 και θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες και είναι ραγδαίες, έπειτα από την συνάντηση που είχαν, την πολύ αναμενόμενη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Πάνος Καμένος ενημέρωσε ουσιαστικά ότι κανονικά πλέον υφίσταται το διαζύγιο των δύο πλευρών, ότι αποχωρεί από την συγκυβέρνηση. Ο επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, λοιπόν, ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον κυβερνητικό εταίρο ακριβώς λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, γνωστοποιώντας ότι και ο ίδιος υπέβαλε την παρέτησή του από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι χιλιάδες νεκροί για τη Μακεδονία δεν μου επιτρέπουν, είπε, να μην θυσιάσω την καρέκλα. Λίγο μετά τις δηλώσεις έκανε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας το τέλος της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και χαρακτηρίζοντας την έντιμη και ειλικρινή. Ενώ, όπως είπε, έκανε δεκτή την παρέτηση Καμένο από το Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώνοντας ότι τη θέση του θα αναλάβει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Όπως ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τώρα, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να γίνουν οι διαδικασίες για ψήφο, να κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να λάβει ψήφο εμπιστοσύνη, για να ολοκληρωθεί η συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της κυβέρνησης, όπως τόνισε, τον Οκτώβριο του 2019. Μία τώρα διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη προκειμένου να ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία το βράδυ της Τετάρτης. Τον Πρωθυπουργό. Κάναμε μία αρκετά μεγάλη συζήτηση. Υπήρξε μια συνεργασία επί 4 ολόκληρα χρόνια σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Δύο κόμματα από διαφορετικούς χώρους βρεθήκαμε μαζί και καταφέραμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από τα μνημόνια. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Το θέμα της Μακεδονίας, του ονόματος για το οποίο παίζαν χιλιάδες νεκροί, δεν μου επιτρέπει να μην θυσιάσω την καρέκλα. Ευχαρίστησα τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία και του εξήγησα ότι για το θέμα το εθνικό δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούν από την κυβέρνηση. Επί 4 σχεδόν χρόνια είχα μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία με τον Πάνο Καμένο. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και ήταν σε όλους γνωστές οι διαφορές ιδεολογικές με τον Πάνο Καμένο. Ωστόσο, τα 4-7 χρόνια πιστεύω ότι με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον συνεργαστήκαμε έντιμα και πετύχαμε, πιστεύω, πολλά και σημαντικά πράγματα. Καταφέραμε πάνω απ' όλα να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια. Την περιπέτεια των μνημονίων. Να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα, να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και να ανοίξουμε τον δρόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Για όλα όσα πετύχαμε, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Καμένο για την αναντικατάστατη σημαντική συμβολή του σε όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ζήτησα από τον Πάνο Καμένο, όπως και από όλους, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Ευχαριστώ λοιπόν τον Πάνο Καμένο όχι μόνο για όλα όσα πετύχαμε μαζί αυτά τα χρόνια, αλλά και γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Σήμερα μου δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και ότι θα ζητήσει το ίδιο να κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έκανα δεκτή την παραίτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως θα κάνω δεκτή και όποια άλλη παραίτηση τεθεί υπόψη μου. Έχω καταστήσει σαφές με τη θέση και τη στάση μου εδώ και πάρα πολύ καιρό
ότι η βασική μου επιδίωξη μετά την έξοδο της χώρας από την μνημονιακή περιπέτεια είναι να αποκατασταθεί ο ρόλος και η θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Να ξανακερδίσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στα Βαλκάνια, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα μέσα από τις συμμαχίες της αλλά και τη σταθερή πορεία της αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για μένα αυτός είναι ένας εθνικός στόχος. Έχω διαμηνήσει με απόλυτη σαφήνεια ότι μπροστά σε αυτόν τον εθνικό στόχο, ότι μπροστά στο προφανές εθνικό όφελος και στο εθνικό συμφέρον, δεν πρόκειται να κάνω πίσω, δεν πρόκειται να δηλιάσω, δεν πρόκειται να λογαριάσω ρίσκο και πολιτικό κόστος. Ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος θα ορκιστεί τις επόμενες μέρες, θα είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα από τη μεριά μου, ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ούτε ένα λεπτό στον ευαίσθητο τομέα της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας για τη χώρα, τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την πορεία που έχουμε χαράξει. Είναι σαφές, όπως άλλωστε το ζήτησα, οι καθαρές κουβέντες και καθαρές αποφάσεις, όπως πορεύτηκα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 4 χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Πρωθυπουργού, έτσι θα πορευτώ και τώρα. Το Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα, όπως όλοι γνωρίζετε, μου δίνει τη δυνατότητα να αφήσω ασαφές και αμφίσιμο το αν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, η οποία στηρίζει την προσπάθειά μου για την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου. Το έργο δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε την αποκατάσταση πλήρως της κανονικότητας. Έχουμε την στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε την ενίσχυση των αδύναμων δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν το ενίκιο τους για να έχουν στέγη. Έχουμε την διευκόλυνση όλων όσων έχουν μεγάλες οφειλές και βάρη, αλλά έχουν αρχίσει πια να έχουν την δυνατότητα να αποπληρώνουν κρίσιμα νομοθετήματα, κρίσιμες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μεγάλες θεσμικές τομές. Τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν έχει την πολυτέλεια η χώρα να χάσει άλλα 5 χρόνια και να συνεχίσει με αυτόν τον άθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργών και με άλλες διατάξεις που είναι χρήσιμες και σημαντικές για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Έχουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Σύνταγμα μου δίνει τη δυνατότητα να αναζητώ ad hoc πλειοψηφίες σε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτές τις πλειοψηφίες θα τις έβρισκα. Όμως, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν πορεύτηκα εκ του ασφαλούς. Πάντοτε είμαι αυτός ο οποίος δεν δηλιάζει μπροστά σε αυτό που θεωρεί εθνικά ωφέλιμο. Για τον λόγο αυτό, έχω πάρει την απόφασή μου, έχω ενημερώσει τον Υπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι θα πάμε άμεσα στη διαδικασία που το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει για την ανανέωση της εμπιστοσύνης της εθνικής αντιπροσωπείας στην κυβέρνησή μου. Ο Πρόεδρος τώρα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό και αφού βέβαια βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε κάποια από αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα, έκανε την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Όπως είπε, και πρόκειται για μια κυβέρνηση που πολέμησε για πρώτη φορά τη διαπλοκή και τη διαφθορά, δίνοντας ελπίδα στους Έλληνες. Αν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη, θα είναι σαν να δίνουν ψήφο στη συμφωνία.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμένος, όσοι θα ανταλλάξουν την ψήφο τους με κυβερνητική θέση ως αστελέχη του κομματός του, αυτομάτως θα διαγραφούν. Ενώ παράλληλα ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη συνθήκη των Πρεσπών, για την οποία είπε ότι δεν έχει νομική και συνταγματική νομιμοποίηση, αφού μεταξύ άλλων δεν φέρει καν την υπογραφή του Σκοπιανού Προέδρου Ιβάνοφ. Άρα λοιπόν στα συνέδριά μας, το πρώτο συνέδριο, μία από τις θέσεις τις οποίες αδιαμφισβήτητα πήραμε εντολή να κρατήσουμε όσοι αναλάβαμε θέσεις εξουσίας, ήταν να μην παραδώσουμε το όνομα της Μακεδονίας. Καμία λύση με χρήση του όρου Μακεδονία. Και αυτή την εντολή του πρώτου και του τρίτου συνεδρίου καλούμαθα σήμερα να εκτελέσουμε σαν επιταγή, σαν λαϊκή εντολή, σε μια στιγμή που σαν κυβερνητικός εταίρος θα πρέπει να πούμε το μεγάλο ναι, το μεγάλο όχι. Για ακριβώς αυτόν και μόνο τον λόγο, σήμερα ανακοίνωσα στον Πρωθυπουργό ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούν από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση την οποία πονάμε, χτίσαμε μαζί με την ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση την οποία για πρώτη φορά είδαμε να συγκρούνται με τη διαπλοκή και τη διαφθορά, μια κυβέρνηση που έδωσε ελπίδα στους Έλληνες και έβγαλε την Ελλάδα τα μνημόνια. Αλλά μια κυβέρνηση που τη δεδομένη στιγμή, αν εμείς δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, θα είναι σαν να δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην παράδοση του όρου Μακεδονία, δηλαδή θα ανατρέπουμε την ψυχή του ίδιου του κινήματος και την εντολή την οποία λάβουν. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ένα πολύ ωραίο τίτλο, τον οποίο τον έχουμε διαβάσει στις τελευταίες 5 εκλογές που νικήσαμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαλύονται. Ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι σαν μια ύδρα. Κάθε φορά που μας λένε ότι διαλυόμαστε, διπλασιαζόμαστε. Και κάθε φορά που μας βγάζουν εκτός Βουλής, μπαίνουν μέσα. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τη λαϊκή εντολή. Και αν οι πολίτες αποφασίζουν, δεν θα εκπροσωπούμαστε στη Βουλή. Αλλά όσα κέντρα κατέχουν, είτε να μας καθυποτάξουν, είτε να μας εκβιάσουν, είτε να μας εξαγοράσουν, η πόρτα μας γράφει κλειστό. Θέλω λοιπόν να πω ότι τη δεδομένη στιγμή που τίθεται θέμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά υποκρίνεται ξεκάθαρα θέμα εμπιστοσύνης στη Συμφωνία των Πρεσπών, με πολύ βάρος στην καρδιά μας λέμε όχι. Λέμε όχι όσοι μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχουν οι βουλευτές που εξελέγησαν κάτω από τη σημεία των ανεξάρτητων Ελλήνων και ουσιαστικά έχουν δεσμευτεί απέναντι στα όρια του κινήματος. Είναι ο Κώστας Ζουμπράνης από την Κεντρική στο Ελλάδα, ένας από τους πρώτους αγωνιστές κατά της παράδοσης του ονόματος Μακεδονίας, τεκμηριωμένα πιο πριν από μας, οφείλω να πω. Είναι υπουργοί και είναι και βουλευτές. Και είναι και υπουργοί που δεν είναι βουλευτές. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Κατά τελευταία συνεδρία ρώτησα στην κοινοβουλευτική ομάδα αν καταρχήν υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ θέλω να σας πω ότι η μόνη διαφωνία που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτή του βουλευτή μας, του κ. Παχστόπουλου, ο οποίος την έχει εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δικούς του λόγους. Η συντριπτική μειοψηφία, οι υπόλοιποι, όσοι εκκλίνησαν να λάβουν θέση, είναι ξεκάθαρη ότι είναι κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Σφοδρές τώρα ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Κατηγόρησαν τη συγκυβέρνηση μάλιστα για ένα στημένο διαζύγιο με στήριξη από τους μισούς ανεξάρτητους Έλληνες στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή, αλλά και για να περάσει εν συνεχεία τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όπως είπε και ο Πάνος Καμένος, μόνο ο ίδιος, η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά και ο Κώστας Κατσίκης δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ούτε θα ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να περάσει τις δύο κρίσιμες αυτές ψηφοφορίες με την έμεση βοήθεια του πρώην συγκυβερνήτη του. Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καμένο, μιλώντας για ψεύτικο διαζύγιο. Το θλιβερό δίδυμο Τσίπρα-Καμένου παρουσίασε σε εθνική μετάδοση το σκηνοθετημένο διαζύγιο του. Μια παράσταση που αποβλέπει στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τη διατήρηση του κ. Καμένου και των βουλευτών του για λίγο ακόμη στις καρέκλες τους. Γι' αυτό άλλωστε και ο κ. Καμένος δανείζει δύο βουλευτές του τον κύριο Τσίπρα, ώστε να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς να τους διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Η αυλαία αυτής της κακόγουστης και επιζήμιας παράστασης πρέπει να πέσει στην επικείμενη ψήφο εμπιστοσύνης. Όποιος βουλευτής στηρίξει τον κύριο Τσίπρα αναλαμβάνει την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία. Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο τους αλληλοεκβιασμούς και την φαρσοκομωδία που σκηνοθετήθηκε από τους κυρίους Τσίπρα και Καμένο. Τυπικά διαλύθηκε ο συνεταιρισμός που έκανε μεγάλη ζημιά στη χώρα. Ο Καμένος φεύγει, αλλά οι Καμένοι των Πρεσπών αναλαμβάνουν τυχόν κυβερνητική συνέχεια με υπολείμματα και γυρολόγους της πολιτικής, ακόμα και αν εξασφαλίσει την τυπική ψήφο εμπιστοσύνης, μόνο σε νέα διέξοδα θα οδηγήσει. Δεν υπάρχει λαϊκή και ουσιαστική εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα και στον ετερόκλητο κυβερνητικό θείασό του. Εκλογές τώρα. Το παζάρι των τελευταίων ημερών ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο κατέληξε στην αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στην Βουλή, ανεξάρτητα από τους πιθανούς συνοδοιπόρους του κυρίου Τσίπρα και τα παζάρια που θα εξακολουθήσουν να γίνονται αυτές τις μέρες, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που δεν πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταδικάσει μια κυβέρνηση που ακολούθησε και ακολουθεί αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική, ενταγμένη στους ευρωνατοϊκούς επικίνδυνους σχεδιασμούς. Έτσι κι αλλιώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη συνεδρίαση της Βουλής δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο κ. Καμένος δέχθηκε ταπειρά αχαριστίας του κ. Τσίπρα, ο οποίος τώρα τον πέταξε ως λεμονόκουπα. Έπρεπε πριν πάρει το στυλό της μειοδοσίας ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας να είχε φύγει ο Καμένος. Αν προσπαθεί να μαζέψει δεξιούς πατριώτες, βουλευτές του είναι ανώφελο. Μόνο η Ένωση Κεντρών έχει ψηλά την πατρίδα και τη δημοκρατία. Μόνο η πατρίδα δεν φτιάχνει κόμμα παρά μόνο απόκομμα. Από τους συνολικά 7 βουλευτές του Καμένου, οι 3 θα υπερψηφίσουν την προδοσία της Μακεδονίας μας. Αντιστοίχως, για την ψήφο εμπιστοσύνης, οι ψήφοι των ΑΝΕΛ που θα στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πιθανότατα 4 από τις 7. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Καμένου πως εγώ, η κυρία Κόλλια και ο κύριος Κατσίκης θα καταψηφίσουμε. Σε αυτή του τη φράση βεβαίως παραλείπει να πει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα σταθούν στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντάς του τις κρίσιμες ψήφους για να περάσει η προδοσία της Μακεδονίας και για να παραμείνει στο τιμόνι της χώρας, σχηματίζοντας μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, εκτιμώντας ότι έχει ήδη τις 151 ψήφους που απαιτούνται. Στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζονται επιπλέον η Κατερίνα Παπακώστα, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, που παρά τις αρχικές απειλές δεν πρόκειται να διαγραφεί από τους ΑΝΕΛ, η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά που απουσιάζει στην Κίνα, όπως και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκαλης. Επιπλέον υπάρχει ο Σπύρος Δανέλης που έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να πέσει εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και ο Κώστας Ζουράρης που ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει τη Συμφωνία, αλλά θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Καλησπέριζω στο κεντρικό στούντιο του Blue Sky τον κύριο Μπάμπη Καούκη, Γενικό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Τι κάνετε, κύριε Καούκη? Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως για να συζητήσουμε μία σειρά από θέματα που αφορούν την οικονομία, χρηστικά ζητήματα για όσους μας παρακολουθούν. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω ένα μικρό σχόλιο σας για τις εξελίξεις, έτσι όπως παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια του. Οι εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι είναι φτιαχτό όλο το σενάριο. Έχω συνεννοηθεί από πριν τι να κάνω, γιατί αν ο κύριος Καμένος ήταν τόσο υπερπατριώτης, θα μπορούσε να είχε ρίξει την κυβέρνηση πριν πάει ο κύριος Κοντζιάς και υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε την ευκαιρία λοιπόν να το κάνει. Δεν το έκανε, γιατί όλα αυτά γίνονται σε μια συμφωνία και κορδεύουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Και δυστυχώς, αν και τελειώσαμε τα μνημόνια, μετέωρο βήμα της εξόδου ακόμα είναι σε ισχύ και ο φορολογούμενος και όλοι ένας πολίτης να έχει δει κάτι καλύτερο.
Και μπαίνουμε πάλι σε μια αβεβαιότητας περίοδο. Δηλαδή, θα έχουμε τώρα, θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως, θα έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από την Βουλή. Θα την πάρει. Θα τρενάρει λίγο το από κόμμα τα το χρόνο του. Έτσι, ακριβώς. Εν συνεχεία τη συμφωνία των Πρεσών, που πάλι ως φαίνεται θα την πάρει, ενδεχομένως με διαφορετικά ονόματα που θα μπουν μέσα και πάλι από τους ανεξάρτητους Έλληνες κλπ. Τα ακούσαμε και στο βίντεο. Εν συνεχεία θα έχουμε και τον μίνι ανασχηματισμό έτσι κι αλλιώς. Πάντως. Θα φάει το χρόνο μέχρι το Μάιο. Τουλάχιστον. Είπε ότι η πρόθεσή του, και πάλι το είπε ο Πρωθυπουργός και σήμερα, είναι να πάει μέχρι τον Οκτώβρη του 2019, κανονικά να εξαντλήσει δηλαδή την. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα οικονομικά στοιχεία μέχρι τότε. Μάλιστα. Μια και είπαμε για οικονομικά στοιχεία, λοιπόν, για να τα δούμε. Έχουμε και πάλι σήμερα, έχετε και πάλι σήμερα πολύτιμες πληροφορίες εδώ, προκειμένου να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Καταρχάς, το πόθεν έσχεση για όσους είναι υπόχρεοι να το καταθέσουν και φέτος. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία? Η ανακοίνωση που έχει βγει είναι από 18 Φεβρουαρίου ως 31 Μαρτίου, ότι τότε θα καταθέσουν. Βέβαια, υπάρχουν αντιδράσεις, να ξέρετε, από τους δικαστικούς και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, γιατί κάποια στοιχεία δεν θέλανε να μπαίνουν μέσα στο πόθεν έσχεση και αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένη η πλατφόρμα και δεν μπορεί να μπει μέσα να καταθέσει κάποια δήλωση. Άρα, περιμένουμε στις 18 Φεβρουαρίου που θα ξεκινήσει επίσημα να καταθέτουμε τις δηλώσεις μας. Έχει δοθεί τώρα σε δημοσιότητα και η εγκύκλειος που αφορά στον υπερμειωμένο ΦΠΑ του 6%. Αυτό έχει να κάνει με συναυλίες. Με θέατρα στα εισιτήρια στο θέατρο και με συναυλίες. Τι αλλάζει? Όχι όμως, μειώνεται και πάει στο 6%. Ενώ όμως στα άλλα τα σχήματα, σε μουσικά σχήματα, μένει το ΦΠΑ ως έχει. Δεν αλλάζει στο 24% όπως έχει. Δεν αλλάζει η 6-24 δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Α, κοινωνικό μέρισμα. Έτσι, έχουμε εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμας. Ναι, 28 του μηνός τελείωσε. Για συγκεκριμένες κατηγορίες όμως, πολιτών. 17 Ιανουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου για αυτούς που κάνουν λάθος στο IBAN. Είχαν δηλώσει δηλαδή λάθος τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπόρεσαν να μπουν τα χρήματα. Και σε αυτούς που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΑΕΔ και φαινόταν η φορολογική τους δήλωση ή που δεν φαινόταν η διαμονή τους. Αυτοί λοιπόν θα διορθώσουν. Και εκ νέου 17. Αντιμετώπισαν πρόβλημα και δεν τα έλαβαν. Ήταν τυπικά προβλήματα αυτά. Έτσι. Που ναι, μεν ήταν εγκεγκριμένοι από το σύστημα, αλλά δεν τους έβγαλε μετά για να πάρουν το μέρισμα που τους αναλογούσε. Άρα και αυτό, από ό,τι έχουμε σημειώσει εδώ πέρα, 17 Ιανουαρίου ως Δευτέρα 21 Ιανουαρίου θα μπορέσουν να καταθέσουν εκ νέου την αίτηση, αφόσον την προηγούμενη την ακυρώσουν. Η ατζέντα του Μάρτη συνολικά για τις υποχρεώσεις είναι πολλά και τα έχω σημειώσει εδώ όλα. Να τα πούμε επιγραμματικά ούτως ή άλλως, γιατί είναι πραγματικά πολλά. Γιατί απ' έξω εγώ δεν τα θυμάμαι. Πώς θα τα θυμάστε? Λοιπόν, από 1η-1η του 2019 ξεκινάει η ημερήσια βάση εκδεδομένων παραστατικών πωλήσεων για τις φορολογικές ηλεκτρονικές μηχανές κατευθείαν με το σύστημα τάξης για τα βενζινάδικα, τα πρατήρια δηλαδή που έχουν υγρό καυσίμων αλλά και φυσικού αερίου, γκάζι κλπ. Έως τις 15η-1η δόθηκε παράταση για τους τραπεζικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς που πρέπει να δηλώσουν. Μπράβο, οι επαγγελματίες. Αφορά πολύ κόσμο. Έως επίσης στις 15η-1η πραγματοποιήθηκε υποβολή νέων αιτήσεων καθώς και για τροπής αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για το επίδομα τέκνου το Α21. Δόθηκε και εκεί παράταση έως 15 του μηνός. Να πούμε ότι είχε δοθεί και παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας. Όχι για τις πινακίδες, να το διευκρινίσουμε, όχι για κατάθεση πινακίδων, μόνο για τα τέλη. Τελών κυκλοφορίας ως τέλος του μηνός, μόνο στις ΔΟΗ. Δηλαδή πρέπει να πάνε στις ΔΟΗ να πληρώσουν. Επίσης, στις 21η-1η-2019 πραγματοποιείται υποβολή στο σύστημα TaxiNet των καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο μήνα. Έως στις 25η-1η θα δούμε και το πόθεν έσχεση που είπαμε τι ακριβώς θα γίνει. Και έως στις 30η-1η υποβολή δήλωση μεταβολής αγροτών. Τώρα είναι διάφορες άλλες που αφορούν επιχειρήσεις, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρουμε γιατί οι λογιστές είναι ενήμεροι και ενημερώνουν τις επιχειρήσεις ότι οι λογιστές είναι πρώτοι στην ενημέρωση. Και να πούμε μόνο ότι έως στις 31η-1η-19 πραγματοποιείται υποβολή τη δήλωση απόδοση περιβαλλοντικού τέλους στις σακούλες, όπου εκεί θα ανέβει και θα πάει στα 9 λεπτά. Μάλιστα. Το περιβαλλοντικό τέλος στις σακούλες. Τώρα, στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Έτσι. Και ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται. Και ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται. Είναι σημαντικό αυτό. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ετοιμάζεται η πλατφόρμα. Ξέρουμε θα είναι ακίνητα, θα είναι οχήματα, θα είναι μετρητά, θα είναι χρυσός. Θα είναι εναέρια μέσα για κάποιους που έχουν και εναέρια μέσα, μετοχές, εταιρικά μερίδια, συμμετοχές σε επιχειρήσεις, οποιαδήποτε μορφής, άλογα που συμμετέχουν σε αγώνες, κοσμήματα μεγάλης αξίας, όλα αυτά λοιπόν θα δηλώνονται. Τα πάντα θα πρέπει να τα δηλώσουν. Τα πάντα.
κομμάτια θα δηλώνετε. Και πρόσθετε τώρα, ανάλογα με την περιουσία που θα δηλώνει στο περιουσιολόγιο, κλιμακωτά, θα είναι και ο φόρος το οποίο θα είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις. Mm-hmm. Και ανάλογα λοιπόν με την περιουσία όλη αυτή θα γίνεται κλιμακωτά. Και να πούμε ότι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, το σκέφτονται αυτό δηλαδή, κάποιος που δεν θα δηλώσει κάτι από αυτά και θα τα βρίσκουν μετά, αυτό θα κατάσχεται και για κάποιους άλλους θα κοιτάνε τι ζωή ζει, αν ανταποκρίνεται με το περιουσιολόγιο που έχει και από εκεί πέρα θα γίνονται ελέγχοι εις βάθος και σε φυσικά πρόσωπα. Τι γίνεται τώρα αυτά για τους έχοντες, για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τις δόσεις τους, γιατί χάθηκαν πολλές ρυθμίσεις ακόμη και για 100 ευρώ. Υπάρχει μια νέα ρύθμιση που έρχεται. Αυτή η νέα ρυθμίση, περιμένουμε δύο νέες ρυθμίσεις, και για την ΑΔΕ και για το ΚΕΑΟ που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ανακοινωθεί περίπου πώς θα είναι, όπου θα είναι 100 δόσεις, όπου ανάλογα με τι δόση θα μπορεί να βάλει ο κάθε ασφαλισμένος να πληρώσει, θα έχει και το ανάλογο κούρεμα στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα λειτουργήσε πολύ καλά. Αυτό σκέφτομαι να κάνω γιατί δυστυχώς δεν μπορούν να συλλέξουν όλοι χρήματα και κάτι πρέπει να γίνει. Το ίδιο θα γίνει και στην ΑΔΕ, αλλά ακόμα και δεν λένε για 100 δόσεις. Εκεί mm-hmm. η συζήτηση είναι 36 έως 48 δόσεις. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα το ανακοινώσουν. Εδώ και δύο χρόνια βασικά το περιμένουμε και περιμένουμε, πιστεύω, μέσα στο Φεβρουάριο θα το ανακοινώσουν, αφού έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφερόμενη. Και αυτή η προεκλογική περίοδο δυστυχώς κάνει κακό στην οικονομία, διότι κανένας δεν επενδύει, κανένας δεν θέλει να κάνει αυτό κάτι. Αυτό είναι σαφές. Κανένας δεν πληρώνει, όλοι περιμένουν τις δόσεις, όλοι περιμένουν τη νέα ρύθμιση. Όσο αργεί η νέα ρύθμιση, τόσο θα μεγαλώνουν τα ληξιπρόθεσμα. Και να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο αυξήθηκαν πάρα πολύ. 4.300.000 χρωστούν, είναι οφειλέτες. Τα ληξιπρόθεσμα είναι 104 δις, σύν 86 δις που είναι οι τόκοι και προσαυξήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε κόκκινο. Για να δούμε τώρα έτσι σύντομα, γιατί βλέπω μας πιέζει και ο χρόνος. Έχουμε κάποιες αλλαγές σε δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Πλέον τα χρηματικά ποσά που θα γίνονται ηλεκτρονικά. Θα ετοιμάζεται η πλατφόρμα και εκεί και θα γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο συμβουλογράφος, ο λογιστής στη ΔΟΗ. Θα γίνεται μέσα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικά και θα έχουμε 10% φόρο για δωρές που πρόκειται από τον ένα σύζυγο ή τον άλλον ή από τους παππούδες, γιαγιάδες στα παιδιά. Mm-hmm. 20% για δωρές χρηματικών ποσών μεταξύ αδερφών, θείους, ανιψίες, πεθερές, σενήφες ή γαμπρούς, εκεί θα είναι 20% και 40% υπόλοιπες χρηματικές δωρεές σε διάφορα πρόσωπα, συγγενικά ή όχι. Μάλιστα. Και τέλος, το σαφάρι των κατασκήσεων συνεχίζεται κανονικά. Έτσι, να κλείσουμε με αυτό. Συνεχίζεται κανονικά. Αυξήθηκαν οι κατασκήσεις και έχουμε φτάσει 1.836.000 mm-hmm. και μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν περίπου 60.000 κατασκήσεις τον Νοέμβριο που έχουμε τα στοιχεία. Μάλιστα. Κύριε Καούκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω, δώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερες σημαντικές πληροφορίες για όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.